ταινιστές και κατά περιόδους μας έχουν πει ότι μην κατηγορείτε εμάς για τα μέτρα τα οποία παίρνουν οι κυβερνήσεις σας. Τα μέτρα τα οποία περιελήφθησαν μέσα στις δανειστικές συμβάσεις απετέλεσαν προτάσεις των κυβερνήσεών σας. Αυτή τη μεγάλη αλήθεια εγώ ήθελα να καταγγείλω. Αυτό δηλαδή που δεν γνωρίζει ο ελληνικός λαός. Ότι τα μέτρα που καταδυναστεύουν σήμερα τον Έλληνα πολίτη δεν είναι μέτρα τα οποία τα επέβαλαν οι δανειστές μας. Είναι μέτρα τα οποία επέλεξαν οι ελληνικές κυβερνήσεις ενσυνείδητα. Δηλαδή εκείνο το οποίο έκαναν είναι ότι επέλεξαν τον εύκολο δρόμο, το δρόμο δηλαδή της επιβολής βαρών επάνω στα συνήθη υποζύγια, τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους, την εύκολη βία, αντί να πάνε στην δύσκολη άσκηση του να μειώσουν το κράτος και να το κάνουν ένα κράτος υγιές που δεν το αποφάσισαν γιατί δεν ήθελαν να θίξουν τους κομματικούς τους μηχανισμούς και τα στηρίγματά τους μέσα σε αυτό το κράτος. Έτσι, συνθήκαμε σε μια κατάσταση μνημονίων, στην οποία υπάρχουμε μέχρι και σήμερα. Σε μια κατάσταση μνημονίων, όπου στην πραγματικότητα τα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής, δηλαδή τα βαριά οικονομικά μέτρα τα οποία έχουν επίπτωση στην οικονομία μας, στα έσοδα, είναι πολύ περισσότερα μέτρα από εκείνα τα οποία οδηγούν τη χώρα σε ανάπτυξη. Είναι συντριπτικά περισσότερα τα έργα, τα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής από τα μέτρα ανάπτυξης. Δηλαδή εκείνο το οποίο κάναμε είναι ότι ενσυνείδητα θυσιάσαμε την ανάπτυξη στο βωμό της δημοσιονομικής πειθαρχίας.